Είμαι η Δανάη. Είμαι η Φέη. Και είμαστε τα κορίτσια της διπλανής της πόρτας. Ερωτήστα μου κάνεις, ε. Προτιμάτε να μάθετε το μέλλον σας ή να διαβάζετε τις σκέψεις των άλλων? Νομίζω ότι θέλω να μάθω το μέλλον μου. Γιατί άμα ακούω τις σκέψεις των άλλων συνέχεια, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι λίγο... Δεν το θέλω, όχι. Να μάθω το μέλλον μου. Θα προτιμούσατε να δημοσιεύσουν σε πόρνο site φωτογραφίες σας ή να διαβάσουν οι γονείς σας τα μηνύματά σας? Ας το κρατήσουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ας τα διαβάσουνε και πάμε. Να κάνετε ντουέτο με το Σιμπόι ή με την Καλομήρα? Την Κάλο τη Μοίρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Γιατί? Τι γιατί, γιατί έτσι ρε φίλε, δεν θέλω Σιμπόι. Τίντερ ή καμάκι έξω σε μπαρ? Τι Τίντερ ρε παιδιά. Αρχικά, πόσα χρόνια έχουν να μου κάνουν καμάκι να έρθει κάποιος να μου πει το και το? Δημόσια καταγγελία είναι αυτή. Μετά από ένα τρελό ξενύχτη είναι πιο πιθανό να ξυπνήσετε με τατουάζ που δεν θυμάστε πότε το κάνατε ή γυμνή σε άγνωστο σπίτι? Μετά από τρελό ξενύχτη. Κοίταξε να δεις τώρα, επειδή εγώ δεν πίνω και συχνά και άμα πιο θα είναι όντως τρελό το ξενύχτη, μπορεί να γίνουν και τα δύο. Και να βρεθώ με τατουάζ και σε άγνωστο σπίτι, όλα παίζουν, δεν ξέρεις ποτέ. Πρέπει να διαλέξω. YouTube ή Instagram? Εντάξει, τι συζητάμε. YouTube εννοείται. Για πάρα πολλούς λόγους, αλλά να με ακολουθήσετε και στο Instagram αν θέλετε. Και εμένα! Δανάη κάτω Παύλα Λάμδα. Και εμένα! Ευχαριστώ. 1 εκατομμύριο subscribers ή να τρώτε και να μην παχαίνετε? Αυτό είναι εύκολο, γιατί ούτως ή άλλως τρώω και δεν παχαίνω, οπότε 1000 φορές 1 εκατομμύριο subscribers. Στους χειρότερους εφιάλτες σας παίζετε στα δίληματα στο Εύτυχητε ή είστε στο πάνελ του Μένιου Φούρθιωτη? Αυτό είναι πολύ βαρύ. Στους εφιάλτες μου, τους χειρότερους. Τους πιο κακούς. Στους πιο κακούς είμαι στο Φουρθιώτη ρε, γιατί οι άλλοι τουλάχιστον κάνουν, είναι ψέματα. Στο Φουρθιώτη είναι όλα αληθινά. Φόβος. Τρόμος, αηδία. Ευχαριστώ. Είναι χειρότερο να βρεθείτε γυμνή στην Εθνική Οδό ή καλεσμένη σε εκπομπή της Ανίτα Σπάνια? Όχι παιδιά, Ανίτα! Να πάω στην Ανίτα! Σιγά μην βρεθώ γυμνή στην Εθνική, μας τρελή! Ποτέ μη λες ποτέ ή ποτέ μη λες για πάντα? Ρε, οι δικές σου ερωτήσεις είναι πιο εύκολες! Εντάξει. Ποτέ μη λες ποτέ, ποτέ μη λες για πάντα. Αν ποτέ μη λες ποτέ... Ποτέ μη λες ποτέ. Εντάξει. Ναι. Δεν έχω αιτιολόγηση, είναι πολύ δύσκολο. Μπορούμε να το συζητήσουμε από κοντά με καφεδάκι. Ποιον YouTuber θα παίρνατε μαζί, ένα, σε strip club? Σε strip club θα έπαιρνα τον Κοντοπίδη. Για τα πουτανάκια. Δύο, σε σουβλατζίδικο. Σε σουβλατζίδικο θα έπαιρνα... Σε σουβλατζίδικο, αν τον θεωρούμε YouTuber, γιατί έχει ξεχάσει το YouTube πλέον, θα έπαιρνα το Μουτσινά. Έτσι, γιατί μπορώ. 3. Στα μπουζούκια θα έπαιρνα τον επώνυμο αλκοολικό, το λέει το όνομά του, το λόγο. Περάσει καλά ο άνθρωπος. Ασπατσίνα ή Σοράγια Μοντενέγκρο? Έλα, άφησε το δωμάτιο. Λοιπόν, έχουμε ολόκληρο βίντεο για τη Μαρία της γειτονιάς. Δεν θα μπορούσα να πω άσπα, αν και την λατρεύω, σαν τη Σοράγια δεν έχει. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Δεν υπάρχει. Τι κάνεις εκεί? Φιλάς την ανάπηρη? Προτιμάτε να απαντήσετε σε όλα τα αναπάντητα μηνύματα στα social media σας ή να σβήσετε όλες τις άχρηστες φωτογραφίες από το κινητό σας? Προτιμάω να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα, αλλά... Δεν ξέρω, όχι, να απαντήσω όλα τα μηνύματα. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Δεν έχεις άλλη ερώτηση? Αυτές ήτανε. Ναι, δεν έχω άλλη. Α, ευχαριστούμε. Να μας κάνετε subscribe. Ένα follow my Instagram. Yeah.